10 μήνες μετά την υπογραφή της χρηματοδότησης για τον εξοπλισμό τριών τμήματων του νέου αρχαιολογικού μουσείου Χανίων στην περιοχή της Χαλέπας, και ενώ το κτίριο έχει αποπερατωθεί από το 2016, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, στο περιθώριο της επίσκεψής της στα Χανιά, ξεκαθάρισε ότι στόχος είναι η λειτουργία του το συντομότερο δυνατόν. Είχα την ευκαιρία να το επισκεφθώ. Ο στόχος μας είναι να ανοίξει και να αποδοθεί το νωρίτερο δυνατόν. Ο προγραμματισμός της υπηρεσίας είναι για την άνοιξη του 2021. Ένα εμβληματικό, αν θέλετε, έργο υπερτοπικής αναφοράς που επανατοποθετεί το Δήμο Χανίων στο πλαίσιο του πολιτισμού και της ιστορίας. Η τελευταία χρηματοδότηση των 170.000 ευρώ για το νέο αρχαιολογικό μουσείο Χανίων προέβλεπε μέχρι το τέλος του έτους να έχουν ολοκληρωθεί το αμφιθέατρο, η αίθουσα εκπαιδευτικών προγραμμάτων και το τμήμα εισιτήριων. Και τα τρία τμήματα παραμένουν σε εκκρεμότητα, όπως επίσης ο αποθηκευτικός χώρος και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, για την οποία είχε ανακοινωθεί ότι εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση ύψους 770.000 ευρώ. Θα προσπαθήσουμε, εξαρτάται βεβαίως από τους διάφορους διαγωνισμούς που πρέπει να γίνουν μέσα στα πλαίσια του ενταγμένου από την περιφέρεια έργου, μήπως φέρουμε λίγο πιο μπροστά το χρόνο και τον Ιανουάριο του 2021 το μουσείο μπορέσει να λειτουργήσει. Μέχρι σήμερα πάντως, και παρά το γεγονός ότι κτηριακά το νέο αρχαιολογικό μουσείο Χανίων είναι έτοιμο, λειτουργεί περιοδικά για τη φιλοξενία εικαστικών εκθέσεων και άλλων πολιτιστικών δράσεων. Σημειώνεται ότι, όπως είχε διαβεβαιώσει ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, η μεταφορά των αρχαίων από το παλιό αρχαιολογικό μουσείο της Οδού Χάλιδων στο νέο αρχαιολογικό μουσείο στη Χαλέπα δεν αναμένεται πριν από τη λήξη της τρέχουσας προγραμματικής περίοδου.